Και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Εφρεμίδου Ευθυμία, υποψήφια ευρωβουλευτή με το κίνημα του κυρίου Αρτέμη Σόρα, Συνέλευση Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης. Καλημέρα κυρία Εφρεμίδου, τι κάνετε καταρχάς? Καλά, καλημέρα κύριε Γραμμενίδη, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα. Ποιοι είναι οι στόχοι του δικού σας κινήματος? Αν δεν κάνω λάθος, κίνημα θέλετε να είστε, έτσι, όχι κόμμα. Κοιτάξτε, σε μια δημοκρατία η σωστή έκφραση είναι να λέγεται πολιτικός φορέας. Είμαστε πολιτικός φορέας γιατί φέρει ακριβώς αυτή την πολιτική με ήττα. Ωραία. Άρα, λοιπόν, λείπει από την Ελλάδα, που λείπει από τη χώρα μας, που δεν έπρεπε να λείπει, αλλά λείπει αυτή η πολιτική. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν του φορέα σας? Εννοείται ότι φαντάζομαι να μπείτε στην Ευρωβουλή. Από την άλλη, το ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι, ενώ είχε μια δυναμική τα προηγούμενα χρόνια, οι δικαστικές περιπέτειες του αρχηγού, του κυρίου Σόρα, έδειξαν τέλος πάντων μια κάμψη. Αυτό σας προβληματίζει και πώς το αντιμετωπίζετε? Όχι, δεν μας προβληματίζει, γιατί, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα, συνέβη. Η Ελλήνων Συνέλευσης κυνηγήθηκε και την κυνηγούν ακόμη και σήμερα και αυτές τις ημέρες, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα και είναι απορίας άξιων, αλλά αυτό συμβαίνει και το έχει καταλάβει και ο κόσμος, ότι εδώ υπάρχει ένα άδικο. Ένα άδικο, και αποδεικνύεται και μέσα από τη διαδικασία που έχει γίνει, τη δικαστική διαδικασία με τις αθωώσεις του κυρίου Σόρα, για τις οποίες κανένας δεν έχει μιλήσει. Έχουν μιλήσει όλοι για το τι έχει κυνηγηθεί, αλλά δεν έχουν μιλήσει για τα αποτελέσματα των δικαστικών αυτών ιστοριών που έχουν δημιουργήσει. Και γίνεται όλο αυτό το κυνηγητό, κύριε Γραμμενίδη, με ένα στόχο και ένα σκοπό, για να μην αγγίξει όλο αυτό που φέρει ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, να μην αγγίξει τους Έλληνες πολίτες. Αυτός είναι και ο λόγος. Μιλάμε για ένα τεράστιο πολιτικό μητρό, ένα ποινικό μητρό που έχει δημιουργηθεί εσκεμμένα, μόνο και μόνο για να μην ακουμπήσουν οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες. Όμως, ο χρόνος δείχνει τελικά ότι υπάρχει ένα άδικο. Ένα άδικο, και αυτό θα αποκαλυφθεί σιγά σιγά καιρό, και θα δουν όλοι οι Έλληνες τι έχει γίνει με την Ελλήνων Συνέλευσης και φυσικά με τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Αρτέμη Σόρα. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Οι ευρωεκλογές συνήθως δίνουν δυνατότητα σε μικρότερα κόμματα να εισέλθουν είτε στην Ευρωβουλή είτε να αυξήσουν τα ποσοστά τους, μια και ο κόσμος τα βλέπει τις ευρωεκλογές, λέμε, πιο χαλαρά. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Ποιος είναι ο στόχος ο προσωπικός, ο δικός σας και του φορέα σας? Και δεύτερον, φοβάστε ότι αυτή η χαλαρότητα, ότι είναι αρχές καλοκαιριού, οι ζέστες ανεβαίνουν, ο κόσμος τελικά δεν θα πάει να ψηφίσει? Αυτό είναι αρνητικό, φαντάζομαι, και το δέχεστε κι εσείς? Ναι, κοιτάξτε. Αν σας απαντήσω για τον προσωπικό στόχο, στην Ελλήνων Συνέλευσης ο κάθε υποψήφιος ευρωβουλευτής δεν κοιτάει ποτέ το προσωπικό, κοιτάει πάντα το συλλογικό. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους Έλληνες πολίτες. Ότι μόνο συλλογικά μπορεί ο άνθρωπος να ανεληφθεί, μόνο άνθρωπος συλλογικά μπορεί ο πολίτης να δημιουργήσει πολιτεία. Προσωπικά πάμε εδώ για ένα στόχο, ο καθένας για το καλύτερο, για την ίδια την πατρίδα μας. Από εκεί πέρα, γι' αυτό που μιλάτε για τις ευρωεκλογές, τις βλέπουν πιο χαλαρά. Είναι μια εσφαλμένη εντύπωση που δόθηκε όλα αυτά τα χρόνια, ότι εντάξει, είναι ευρωεκλογές, δεν υπάρχουν συμφέροντα, βλέπετε πάλι η ιδιοτέλεια παίζει, έχει μάθει ο Έλληνας να λειτουργεί έτσι. Όμως στην πραγματικότητα είναι κάτι διαφορετικό, γιατί οι ευρωεκλογές καθορίζουν μια κυβέρνηση που ναι, βρίσκεται έξω από τη χώρα, βρίσκεται στην Ευρώπη, όμως επηρεάζει άμεσα την ίδια την πολιτική μέσα στην πατρίδα μας. Και το λέω αυτό γιατί τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι 7 στους 10 νόμους που ψηφίζονται στο Κοινοβούλιο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, είναι αποδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρές είναι οι ευρωεκλογές. Το θέμα ότι γίνονται τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ότι όλες οι εκλογές γίνονται το καλοκαίρι, αυτό πρέπει να προβληματίσει όλους τους Έλληνες. Και ακριβώς εδώ πρέπει να καταλάβουν ότι κάποιοι δεν τους θέλουν να φτάσουν στις κάλπες. Δηλαδή βλέπουμε διαδικασίες
που δεν θέλουν τον ίδιο τον πολίτη να αγγίξει στις κάλπες, δείτε ακόμη και αυτή τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Διαφωνείτε με την επιστολική ψήφου. Σημαντικά αυτά που λέω. Δηλαδή ο Έλληνας, που λένε όλοι είναι η μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας, όπως κόπτονται και λένε όλοι αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα, να μην θέλουν τον πολίτη να πάει την Κυριακή να ψηφίσει ο ίδιος με τη φυσική του παρουσία. Προσπαθούν με πολλούς τρόπους να μιλούν ότι θα είναι μεγάλη αποχή, θα είναι ψηφίστε καλύτερα μέσω της επιστολικής κτλ. Η δημοκρατία θέλει συμμετοχή. Θέλει συμμετοχή στη συλλογικότητά μας. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κάθε εκλογική διαδικασία. Εντάξει, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι είναι όμως και ατομική ευθύνη του καθενός, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει επιτέλους να αναλάβουμε και εμείς ως πολίτες την ευθύνη να πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί θυμίζω ότι πάρα πολλοί μετά τις εκλογές λένε κανένας δεν ψήφισε στις εκλογές και όλοι έχουν παράπονα. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο εδώ ελληνικό. Και βλέπουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι κοντά, τουλάχιστον επίσημα, κοντά στο 50%, λίγο πιο πάνω. Και να μας μιλούν για ποσοστά μετά τα κυβερνώντα κόμματα και τα άλλα κόμματα, τα οποία είναι επί του 50%. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ούτε τι πλειοψηφία. Υπάρχει μια μειοψηφία που κυβερνά τη χώρα. Ναι, αλλά ξαναλέω, είναι και ευθύνη των ίδιων των πολιτών αυτό. Εννοείται. Δηλαδή θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς ως πολίτες την ευθύνη μας. Για τον άνθρωπο. Σωστά. Τώρα, για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει κάποιος πολίτης, εφόσον πάει στην κάλπη, να αποφασίσει να ψηφίσει την Ελλήνων Συνέλευση, τι θα φέρει στην Ευρωβουλή ο δικός σας φορέας? Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Τι είμαστε εμείς ως Ελλήνων Συνέλευση, ως πολιτικός φορέας? Τι διαφορετικό? Κοιτάξτε, τόσα χρόνια όλοι αυτοί που έχουν κυβερνήσει και έχουν στείλει και ευρωβουλευτές, τους έχουμε δει. Έχουμε δει ότι δεν έχουν πράξει τίποτε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία μέσα από την Ευρωβουλή που μπορεί να κλείσει οποιοδήποτε πολίτης ενδιαφέρεται και θα δει ότι σε πολύ κρίσιμες ψηφοφορίες που ήταν για το όφελος της χώρας μας, οι ίδιοι ευρωβουλευτές απουσίαζαν. Η Ελλήνων Συνέλευση βγαίνει δυνατά και φωνάζει και λέει ότι θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, να κάνουμε ένα ταμείο, να δούμε τελικά, είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε όντως στην Ευρώπη όμως, ή απλά λέμε ότι είμαστε ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα ποια είναι και τα ωφέλη, για ποιο λόγο είμαστε σε αυτήν την εμπορική συμφωνία? Έτσι ξεκίνησε εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μια εμπορική συμφωνία. Να δούμε το καταστατικό χάρτη, να δούμε τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι λεφτά, τι πλούτος έχει φύγει από την Ελλάδα μέσω του ΦΠΑ, αλλά και άλλων διαδικασιών που γίνονται σε δασμούς και πηγαίνουν όλα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά, κύριε Γραμμενίδη, ποτέ δεν ζητήθηκαν επισήμως από κανέναν, είτε ευρωβουλευτή είτε εθνικό κόμμα το οποίο εδώ στη χώρα, να πει γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί εμείς δεν έχουμε λιμάνια, δεν έχουμε αεροδρόμια, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε τρένα, δεν έχουμε τίποτε. Είμαστε μέλος εταίρος μιας μεγάλης κοινοπραξίας και πληρώνουμε και δεν ξέρουμε τελικά πώς έρχονται αυτά τα χρήματα πίσω στη χώρα μας, ποιοι τα δεσμεύουν. Γίνονται σωστά όπως τα ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πρέπει όλα αυτά να καθίσουμε να τα δούμε. Αυτό είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Και κάθε μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης εκπροσωπεί τον κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν πάμε για ιδίων όφελος εκεί. Πάμε γιατί είναι ανάγκη, έχει δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη τα τελευταία χρόνια να ακουστεί μια άλλη φωνή. Γιατί δεν υπάρχουν πίσω κρυφές δεσμεύσεις. Άκουγα πριν από λίγο την εκπομπή σας που αναφερθήκατε στον κύριο Κασελάκη και για το πόθεν έσχες. Βλέπουμε λοιπόν, και όποιος θέλει μπορεί να τα δει τα πόθεν έσχες των Ελλήνων πολιτικών, και θα δείτε δανεισμούς πάρα πολύ μεγάλους, που αυτό, ξέρετε, είναι μια δέσμευση απέναντι σε αφεντικά που λειτουργούν έξω από τη χώρα μας. Αυτά όλα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορούμε να βάζουμε μέσα στη Βουλή μας, στη Βούλησή μας, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανθρώπους που έχουν δεσμεύσεις. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε καμία τέτοιου είδους δέσμευση. Γι' αυτό έχουμε κυνηγηθεί και ο πρόεδρός μας τόσο πολύ. Γιατί έχουν υποθεί πολύ μεγάλες αλήθειες από τον ίδιο τον πρόεδρό μας, που αφορούν όχι μόνο τη χώρα, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλο τον πλανήτη.
Για να το κάνουμε πιο λιανά, κυρία Φρεμίδου, γιατί κάποιοι λένε ότι κάποια κόμματα λένε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μου έρχεται πρώτο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εσείς είστε υπέρ αυτής της θέσης ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δομές της και το πώς λειτουργεί? Όχι. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το μεγάλο χώρο και πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Είμαστε ένα. Εξάλλου και η ίδια η λέξη μαρτυρά ιστορικά ότι είναι Ελλάδα. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουμε. Όχι, δεν είμαστε εμείς υπέρμαχοι το να φύγουμε. Αυτές είναι οι φωνές που γίνονται, έχουν μέσα τους μια διαδικασία ίσως από συμπίεση κάποιου μέρους των πολιτών που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φταίει για αυτά που τραβάμε. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα από εμάς. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε και θέλουμε σε αυτή την κοινοπραξία που έχουν υπογραφεί, όπως σας είπα, αυτές οι συμβάσεις να ελεγχθούν και να δούμε τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να σηκωθούμε να φύγουμε, να έχουμε δώσει έναν τόσο μεγάλο πλούτο σε μια κοινοπραξία και να πούμε την άλλη, όχι, εμείς θα φύγουμε για οποιοσδήποτε άλλους λόγους. Και εξάλλου δεν υπάρχει και σε αυτό καμία λογική, γιατί εμείς είμαστε μέρος της Ευρώπης και πρέπει να παραμείνουμε και να δουλέψουμε μαζί με όλους τους εταίρους μας, με όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε τίποτε διαφορετικό από τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, να δουλέψουμε έτσι ώστε η οντότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτέλους να γίνει αυτό που, για το οποίο δημιουργήθηκε. Για το όφελος όλων των ανθρώπων που βιώνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να δώσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για κράτη της Γηραίας Ήπειρος με μεγάλο ιστορικό υπόβαθρο, να δώσει αυτή το βηματισμό στον πλανήτη για αυτό που λέμε ειρήνη, για αυτό που λέμε να μην υπάρχει φτώχεια στον πλανήτη, όλα αυτά που είναι ανάγκη να γίνουν αυτές τις ημέρες. Mm-hmm. Μου δίνετε πάσα με αυτό που είπατε στο τέλος για τη φτώχεια. Είναι λίγο εθνικό θέμα, αλλά φαντάζομαι μαστίζει ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η ακρίβεια. Είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις ως το αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ως πρόβλημα. Εκεί, παρόλο που αφορά εσωτερικό θέμα, φαντάζομαι παίζει και για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ποιες είναι οι θέσεις του δικού σας φορέα για αυτό το, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το τέρας που λέγεται ακρίβεια? Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες από την αρχή της δημιουργίας του πολιτικού φορέα, γιατί είμαστε εμείς που πρώτοι μιλήσαμε για πλούτο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν σας έχω πει συνθήκες, συμβάσεις παγκόσμιες, στις οποίες μετέχει και η Ελλάδα, μετέχουν και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, τα περισσότερα, όλα σχεδόν πλέον στον πλανήτη, από τις οποίες, μέσα από τις οποίες δημιουργείται ένας μεγάλος οικονομικός πλούτος. Αυτόν τον οικονομικό πλούτο, ξέρετε κύριε Γραμμενίδη, τον κρύβουνε συστηματικά εδώ και χρόνια όλοι αυτοί που έχουν κυβερνήσει, αλλά και άλλοι πολλοί που είναι γύρω-γύρω, για να μην ξέρει ο πολίτης ότι εκεί έχει δημιουργηθεί ένας τεράστιος πλούτος για τον ίδιο. Αυτό λοιπόν το πλούτο τον φωνάζει από την αρχή και ο πρόεδρος, και αυτό και κυνηγήθηκε, είναι ένας από τους λόγους τους κύριους που αναφέρθηκε σε αυτό το πλούτο και κυνηγήθηκε γι' αυτό και η Ελληνοσυνέλευση, ώστε να μην μαθευτεί αυτή η αλήθεια και βγει ότι ξέρετε υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος, ξέρετε τα μεγάλα τραστ, όλα αυτά που λειτουργούν και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί από αυτό το τεράστιο πλούτο των ανθρώπων και δεν μιλάνε για επιχειρηματίες που έβαλαν το δικό τους πλούτο. Όχι, με δεσμεύσεις του δημοσίου, με το δημοσίου πλούτο κάθε χωρών δημιουργούνται αυτά τα μεγάλα τραστ, όπως είναι, να σας φέρω ένα δείγμα, ας πούμε η IKEA, όπως είναι τα Lidl, έτσι δημιουργούνται και άλλες πιο μικρές επιχειρήσεις μέσα στη χώρα μας που παίρνουν από αυτούς τους λογαριασμούς, δημιουργούν τις επιχειρήσεις και ξαφνικά βλέπουμε να υπάρχει μια τεράστια ακρίβεια η οποία σε μια λογική βάση, κύριε Γραμμενίδη, δεν πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm. Βλέπουμε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να παράξει. Μας έχουν δεσμεύσει μέσα από φορολογίες, μέσα από νόμους. Βλέπετε η αγροτική πολιτική στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο δεν μπορεί να αναπτυχθεί η παραγωγή πλέον. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν στον αγροτικό τομέα τίποτε. Όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να μπουν στο τραπέζι και να κάνουμε ένα ταμείο. Να δούμε από τον πλούτο αυτό που δημιουργείται σε καθημερινή βάση τι έχει πάρει η χώρα μας.
ή δεν έχει πάρει τίποτε τελικά. Ποιο είναι η Ελληνοσυνέλευση? Ήθελα να ρωτήσω. Βλάζει. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Φρεμίδου, αν δεν κάνω λάθος, προέρχεστε από τη Βόρεια από τη Μακεδονία, από τη έτσι, Σέρες, σωστά. Ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί εμείς εδώ το λέμε, αλλά θέλω και τη δικιά σας μαρτυρία, ότι πολλοί Έλληνες εξαναγκάζονται να πάνε στη Βουλγαρία ή να πάνε σε άλλες χώρες πιο βόρεια για να ψωνίσουν πράγματα επειδή τα βρίσκουν πιο φθηνά. Δυστυχώς, κύριε Γραμμενίδη, είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή το ζω αυτό, να φεύγουν από την Ελλάδα και να ψωνίζουν τα πρώτη ανάγκη, αλλά και ακόμη για τη βενζίνη που έχει τέτοια μεγάλη φορολογία στη χώρα μας, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί, ενώ είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς να φορολογούμαστε με τέτοιο τρόπο. Να βλέπουμε λοιπόν καθημερινά συνέλληνες από εδώ, από τις Σέρες, να μερνούν στην Βουλγαρία, γιατί είμαστε αρκετά κοντά, για να βάλουν βενζίνη οι άνθρωποι στα αυτοκίνητά τους. Αυτά είναι απαράδεκτα. Γιατί και η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Τι συμβαίνει όμως στη χώρα μας και έχουμε τέτοια φορολογία? Πρέπει να τα δούμε αυτό σε μια βάση η οποία έχει σχέση και εμπλέκει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εκεί να μην συμβαίνει και να συμβαίνει εδώ? Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να γίνονται στη χώρα. Είναι οι πολιτικές που το έχουν επιτρέψει στη χώρα αυτή. Θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι που φωνάζουμε εμείς. Να γίνει μια εκβάθους έρευνα για όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχει συμβεί από το 79 που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την Ευρώπη. Και θα έρθουμε και στη χώρα μας να δούμε να λύσουμε αυτά τα θέματα. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και πρέπει να λυθεί. Υπάρχουν λύσεις μέσα από αυτές τις διαδικασίες που σας ανέφερα. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας την κουβέντα μας, στις τελευταίες ευρωεκλογές του 19 η Ελληνοσυνέλευση ήταν στην 23η θέση με ένα ποσοστό κοντά στη μισή μονάδα και βάλε. Έχετε βάλει στόχο, αν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ότι θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στον ίδιο το φορέα? Μήπως θα πρέπει να κάνετε μια αυτοκριτική ή όχι? Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει και λέγεται πάντα συνήθως για κόμματα. Εμείς είμαστε πολιτικός φορέας. Και ο πολιτικός φορέας τέτοιου είδους αριθμούς δεν τους βλέπει. Είναι ένας αριθμός και η αλήθεια δεν κρίνεται μέσα από αριθμούς. Σας είπα από την αρχή ότι κυνηγηθήκαμε πάρα πολύ και αυτό είχε συνέπεια όλη αυτή τη κατάσταση. Όμως εμείς θα παραμείνουμε εδώ, θα δυναμώνει η φωνή μας και δυναμώνει, το βλέπουμε καθημερινά έξω που βγαίνουμε στον δρόμο. Το θέμα, κύριε Γραμμερίδη, είναι να έρθουν αυτοί που καταλαβαίνουν αυτά που λέμε, να έρθουν στην κάλπη, να πάνε να ψηφίσουν και να ψηφίσουν Ελληνοσυνέλευση, να μας δυναμώσουν ακόμη περισσότερο, γιατί είναι αυτό που λέμε αυτές τις ημέρες, γιατί εμείς της Ελληνοσυνέλευση είμαστε εσείς, είμαστε εκπρόσωποι σας, εμείς βγήκαμε μπροστά, έχουμε το θάρρος και το κάνουμε. Και θα πάμε ακόμη καλύτερα και στόχος μας είναι ένας, ο στόχος μας είναι η απελευθέρωση της χώρας μας από αυτούς οι οποίοι την έχουν δεσμεύσει. Και εκεί θα παραμείνουμε και θα είμαστε σε κάθε εκλογική διαδικασία, γιατί έτσι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες. Πρέπει να μπαίνουν στην πραγματική δημοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας Έλληνας. Εδώ είναι η μήτρα της δημοκρατίας. Δεν γίνεται να μπαίνουμε σε διαδικασίες αριθμών και μάλιστα αριθμών που μετριούνται και βγαίνουν από, πάλι θα το πω, διαδικασίες οι οποίες είναι άδικες. Είναι άδικες για αυτόν τον τόπο. Γιατί εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, κύριε Γραμμενίδη. Κύριε Φρεμίδου, εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη, με υγεία καταρχάς. Πάντα αυτό λέω σε όλους τους υποψηφίους. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα.